Να πάμε στην βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως τη λέμε χρόνια, στον τουρισμό. Τον τουρισμό που γνωρίζετε όλοι και τα θετικά και τις προκλήσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε τα υψηλά επίπεδα αφίξεων και φέτος, από την άλλη έχουμε την απειλή του υπερτουρισμού και το νερό νεράκι που λέμε, διότι το τελευταίο διάστημα ηχούν οι καμπάνες, όχι συναγερμοί πια, για την έλλειψη νερού σε πάρα πολλά νησιά της χώρας. Ήδη έχουμε νησιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όπως η Λέρος. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα προβλήματα συνολικά των υποδομών στα νησιά, ακόμα και στις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού, που δεν μπορούν να αντέξουν από ένα φόρτο ταξιδιωτικό και πάνω. Παράδειγμα, η Σαντορίνη, η οποία πέρσι αντιμετώπισε και πτώση της τουριστικής κίνησης, ακριβώς λόγω των προβλημάτων του χρόνιου υπερτουρισμού, φέτος τα τελευταία στοιχεία του περασμένου μήνα από τη Fraport δείχνουν μια τάση ανάκαμψης της διεθνής αφίξης, αλλά την ίδια ώρα το νησί βάζει κόφτη στα κουρασγερόπλια. Η Μαρκέλα Σαράιχα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Μαρκέλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Η Σαντορίνη αρχίζει και γίνεται Βαρκελόνη, όχι, πολύ υπερβολικό όχι, είναι. Νομίζω ότι η Σαντορίνη στο τελευταίο λεπτό έκανε την ανατροπή, γιατί αν θυμάστε και όσοι μας παρακολουθούν, αλλά και εσύ Νικόλ, πριν από περίπου ένα μήνα, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης στο Bloomberg, είχε αναφερθεί στα κουρασγερόπλια και στον κόφτη που θα ήθελε να βάλει την επόμενη χρονιά. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτό έγινε τώρα, καθώς ο Δήμαρχος Σαντορίνης και η Διεθνής Ένωση Εταιριών Κουραζιέρας ήρθαν σε συμφωνία, ούτως ώστε να μπει ανώτατο όριο επιβατών από τα κουραζιερόπλια 8.000. Κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν θα αντιμετωπίσουμε φαινόμενα υπερτουρισμού. Για πάμε στον Δήμαρχο της Σαντορίνης να τα συζητήσουμε και μαζί του, τον κύριο Νίκο Ζόρζα. Κύριε Ζόρζο, καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Την καλντέρα θέλαμε να δούμε, εντάξει, αλλά είστε στο γραφείο αναγκαστικά. Είμαι αναγκαστικά στο γραφείο και είμαι κάθε μέρα στο γραφείο, διότι έχουμε και άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Οπότε η παρουσία του Δημάρχου στο χώρο του Δήμου είναι απαραίτητη. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, κόφτης στον αριθμό των επισκεπτών κρουαζιέρας, στους επιβάτες των κρουαζιερόπλων που θα βγαίνουν καθημερινά στη Σαντορίνη. Δώστε μας μια εικόνα για τους όγκους που αντιμετώπιζε μέχρι τώρα από την κρουαζιέρα το νησί. Θέλω να σας πω το εξής. Αυτό δεν είναι πρόσφατο. Mm. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από τις προηγούμενες θητείες μου, που στήσαμε το Berth Allocation εις τρόπον ώστε να ρυθμίσουμε τους επισκέπτες που έρχονται από την κουραζιέρα και να δημιουργούνται λιγότερα προβλήματα στον τόπο, αλλά και να φεύγουν πιο ευχαριστημένοι οι επισκέπτες που αφυκνούνται στη Σαντορίνη με την κουραζιέρα. Και οι κάτοικοι βέβαια να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μπήκε σε εφαρμογή το 2018, καταργήθηκε την προηγούμενη δημοτική περίοδο ως προς τον αριθμό των 8.000, επιβατών καθημέρα, και αυτός προσδιορίστηκε από μία μελέτη που είχαμε κάνει με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2016, αν θυμάμαι καλά, το 2016 με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα με την καθηγήτρια Λεκάκου, και ορίσαμε τον αριθμό των 8.000 και το χρόνο των αφίξεων και της παραμονής των κουρασγεροπλοίων. Τώρα θα έλεγα ότι το Berth Allocation αναδιοργανώνεται, ανασκευάζεται, εις τρόπον ώστε να μπουν και άλλα ποιοτικά στοιχεία που θα αφορούν την προσέλευση των κρουαζιεροπλοίων. Άρα σε τι μοντέλο πάτε τώρα, κύριε Ζόρζο? Τα 8.000, αλλά για παράδειγμα μπαίνουν κριτήρια ποιότητας. Παραδείγματος χάρον το μέγεθος του πλοίου, το αν το πλοίο είναι πράσινο, το πόσες ώρες παραμένει για να έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες του πλοίου να δουν χώρους όπως για παράδειγμα μνημεία πολιτισμού κτλ. Να έχουν χρόνο, να μην πρέπει σε πολύ μικρό χρόνο να επισκεφτούν 2-3 περιοχές και να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Τέτοιου είδους ζητήματα μπαίνουν στα κριτήρια. Συνολικά κάθε καλοκαίρι, κατά μέσο όρο, εκτιμάτε πόσους επιβάτες κουρασγέρας δέχεται η Σαντορίνη? Κοιτάξτε, πέρυσι ήταν 1.300.000. Mm-hmm. Αντιστοίχως το 19 ήταν 980.000. Η φετινή εικόνα, τι τάση δείχνει? Επειδή, όπως σας είπα,
δεν λειτουργήσε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο του Birth Allocation. Φέτος θα είχαμε 63 δύσκολες μέρες με υπερδιπλάσιες πολλές φορές του 8.000 άτομα που θα κατέβαιναν στη Σαντορίνη, που θα επισκέπτονταν τη Σαντορίνη. Άρα τώρα... Καταφέραμε με συνεννόηση να τις κάνουμε 48 τις ημέρες και συνεχίζεται να γίνεται προσπάθεια για να μειωθούν οι μέρες με περισσότερο αριθμό των 8.000 επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλια. Συνολικά η εικόνα για την τουριστική κίνηση φέτος στη Σαντορίνη πώς είναι? Πέρσι είχαμε πτώση, σημαντική πτώση. 20% αν θυμάμαι καλά. Φέτος υπάρχει μια ανάκαμψη από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε. Το θέμα όμως που απασχολεί πάντα εμάς ως Δημοτική Αρχή είναι η ποιότητα των επισκεπτών που πρέπει να διατηρείται σε καλό επίπεδο. Από ποιες χώρες έχετε φέτος τουρισμό? Από Ευρώπη, Αμερική, από κάποιους από Λατινική Αμερική, κάποιους από την Ασία, αλλά κυρίως είναι από ευρωπαϊκές χώρες και Αμερική. Κύριε Ζόρζο, ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά όλα τα νησιά και βεβαίως και τη Σαντορίνη από τις ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού είναι οι υποδομές σε σχέση με το μεγάλο φόρτο τουριστών που δέχονται. Και ειδικά φέτος το καλοκαίρι είχε επανέλθει στο προσκήνιο απειλητικά το θέμα της λειψιδρίας. Εσείς πώς είστε σε ό,τι αφορά την κατάσταση των υδάτινων πόρων? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε κάνει από το 2011 στο 2019 είχαμε περίπου στο τομέα του περιβάλλοντος, που σημαίνει ρεύση, αποχετεύσεις, αφαλατώσεις, γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έντονο το πρόβλημα της λειψιδρίας. Όμως ο Σονούπο τούτο θα διωγγωθεί για τον εξής λόγο. Διότι αυξάνεται ο αριθμός των γλινών, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που θέτω διαρκώς και είναι μη αναστρέψιμο αυτό, διότι το θέμα της κρουαζιέρας μπορεί να ρυθμιστεί. Η κατασκευή όμως νέων ξενοδοχειακών μονάδων, η αύξηση των γλινών, δημιουργεί ένα ανήκεστο πρόβλημα που δεν θα μπορεί στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Και βεβαίως αυξάνεται και η κατανάλωση, η καταναλώσεις νερού, του νερού. Φαντάζομαι αυτά τα έχετε πει και στους αρμόδιους. Στη Σαντορίνη πρέπει να μπει ένας άλλος κόφτης. Να πούμε όχι άλλη κλίνη. Εγώ λέω σε όλες μου τις συναντεύξεις, δεν χρειαζόμαστε ούτε μία νέα κλίνη στη Σαντορίνη. Χρειαζόμαστε τη βελτίωση των υποδομών και νέες υποδομές, τις χρειαζόμαστε αυτές, αλλά θα πρέπει να σταματήσει η εκθετική ανάπτυξη των κλινών. Μάλιστα, μεγάλο Είμαστε θέμα. Ένα νησί 76 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ναι. Ένα μικρό νησί. Το πλεονέκτημα του νησιού είναι το γεωπεριβάλλον του, αυτό το μοναδικό γεωπεριβάλλον που δημιουργήθηκε από την προϊστορική έκρηξη, και αυτό δεν πρέπει να το καταναλώνουμε. Δείχνεται αυτή τη στιγμή τα τοπία της Σαντορίνης. Αυτά θα πρέπει να παραμείνουν σε μια μορφή φυσική, γιατί είναι πλεονέκτημα. Στο βαθμό που δεν έχουν αλλοιωθεί ήδη, γιατί όπως λέτε και εσείς, ένα μεγάλο βαθμό έχουν αλλοιωθεί από την υπερβολική δόμηση. Δείξατε πριν λίγο τη Βλυχάδα. Μια εξαιρετική περιοχή, η οποία αν ήταν σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, θα ήταν εθνικό πάρκο. Διότι η ίδια η φύση έχει σμιλεύσει εκεί το χώρο και θα έπρεπε να είναι απολύτου προστασίας. Ανταυτού γίνονται ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ας το κρατήσουμε αυτό και να κλείσουμε με αυτό που λέτε, κύριε Δήμαρχε. Ούτε μία κλίνη επιπλέον δεν χρειάζεται η Σαντορίνη. Χρειάζεται βελτίωση υποδομών.